Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, ελπίζω να είστε καλά. Εγώ είμαι λίγο αρρωστούλα, οπότε αν ακούγομαι κάπως περίεργα, αν φαίνομαι κάπως περίεργα, ξέρετε τι συμβαίνει αυτό. Αλλά σήμερα θα μιλήσουμε για το Airbnb. Ελπίζω να ξέρετε όλοι τι είναι το Airbnb. Το Airbnb είναι μια πλατφόρμα ενοικίασης δωματίων. Δηλαδή, αν θες να πας κάπου διακοπές και δεν θες να μείνεις σε ξενοδοχείο, μπορείς να νοικιάσεις κάποιο δωμάτιο σε πολύ καλύτερες τιμές. Με περισσότερη άνεση στην ουσία, γιατί δεν θα είσαι σε ένα ξενοδοχείο, είναι σαν να έχεις το σπίτι σου. Οπότε αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να νοικιάσεις Airbnb. Εννοείται πολύ θα αναρωτιέστε αν αυτό είναι ασφαλές. Είναι πάρα πολύ ασφαλές. Δεν έχω ακούσει κανέναν να έχει κάποιο πρόβλημα το Airbnb. Ταυτόχρονα όμως και το site σου δίνει κάποια ασφάλεια. Ο καθένας που ανοίγει Airbnb στην ουσία δίνει την ταυτότητά του, τα στοιχεία του. Οπότε αν γίνει κάτι, μπορείς να κάνεις μήνυση, μπορείς να καλέσεις την αστυνομία, μπορείς γενικά να λύσεις το θέμα σου νομικά. Αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, είμαι σε ένα Airbnb. Το ξέρετε, δεν φαίνεται σαν να είμαι στο σπίτι μου. Κάπως έτσι είναι και το Airbnb. Δηλαδή, νίκησε αυτή τη φορά ένα διαμέρισμα για μένα και τη φίλη μου και μας βγήκε πάρα πολύ φτηνότερα από το να ήμασταν σε ξενοδοχείο. Και δεν είναι μόνο αυτό, ήταν πάρα πολύ πιο άνετο από ένα ξενοδοχείο. Γιατί δεν σκέφτεσαι ότι πρέπει να περάσεις από τη ρεσεψιόν, ότι δεν έχεις κουζίνα, έχεις κουζίνα, σαλόνι, τα πάντα γενικά. Είναι σαν να έχεις ένα σπίτι στο μέρος στο οποίο πας. Οπότε το συστήνω πραγματικά ανεπιφύλακτα. Επίσης, πέρα από το ότι είναι πάρα πολύ φθηνό, μπορείτε να έχετε και εκπληκτικούς κωδικούς. Έχω στο description box έναν εκπληκτικό κωδικό που σας αφαιρεί 30 με 20 ευρώ ανάλογα με το πόσα λεφτά θα διαθέσετε για το ταξίδι σας. Το βίντεο αυτό δεν είναι sponsored εννοείται, αλλά μιας και έχω το κωδικό μπορούσα να σας τον αφήσω ώστε να έχετε κάποια έκπληξη στα επόμενα σας ταξίδια. Όταν πας στη σελίδα του Airbnb, αυτό που έχεις να κάνεις είναι απλά να γράψεις που θέλεις να πας. Και ταυτόχρονα εμφανίζονται διάφορα σπίτια, διαμερίσματα, τα πάντα. Οπότε ψάχνεις ανάλογα με τα λεφτά που θέλεις να διαθέσεις, ανάλογα με την υποθεσία, ανάλογα με το τι ψάχνεις, αν έχεις παιδιά μαζί σου, αν έχεις κατοικίδια και έχει επιλογές για τα πάντα. Οπότε είναι και διασκεδαστικό νομίζω απλά να μπαίνεις και να κοιτάς τα σπίτια που υπάρχουν. Και κάθε φορά που πατάς σε ένα σπίτι μπορείς να διαβάσεις τους κανόνες του σπιτιού. Κάποιοι χώροι, ας πούμε, δεν είναι κατάλληλοι για εκδηλώσεις. Μπορείς όμως να βρεις και ένα σπίτι το οποίο μπορείς να νοικιάσεις και σε αφήνει να κάνεις πάρτι. Αν θέλεις, ας πούμε, να κάνεις πάρτι γιατί πήρες πτυχίο, κάνεις ένα πάρτι σε ένα Airbnb σπίτι. Οπότε τσεκάρεις το σπίτι, βλέπεις τους κανόνες, βλέπεις τι σου παρέχει. Κάποια σπίτια που να σου παρέχουν και πρωινό μαζί. Κάποια σπίτια μπορεί να σου παρέχουν Netflix, δεν ξέρω. Οπότε μπορείς να βρεις τα πάντα. Και είναι πιο fancy από ένα ξενοδοχείο. Εννοείται πως το Airbnb λόγω της φύσης του έρχεται σε σύγκρουση με τα περισσότερα ξενοδοχεία. Οι ξενοδόχοι θεωρούν ότι το Airbnb τους παίρνει τον κόσμο. Αλλά προσωπικά πιστεύω ότι το καθένα έχει το φθηνό του. Εννοείται πως εγώ δεν θα πηγαίνω μόνο σε Airbnb. Το καλοκαίρι που είχα πάει σε ξενοδοχείο. Είναι κάθε φορά τι ψάχνεις. Οπότε πιστεύω ότι δεν πρέπει να κακολογούμε το Airbnb ότι παίρνει τις δουλειές του ξενοδόχου και αυτά. Άμα θέλεις ξενοδοχείο, θα πας σε ξενοδοχείο. Αν θέλεις κάτι πιο σπιτικό, πιο cozy, θα πας ή σε ένα cozy ξενοδοχείο ή θα πας σε ένα Airbnb. Και αυτό που μου αρέσει με το Airbnb και γενικά με τις νέες πλατφόρμες που εμφανίζονται τα τελευταία χρόνια είναι ότι έχουν πιο προσωπικό ύφος. Ότι άλλο να πάω σε ένα ξενοδοχείο που θα είναι πιο απρόσωπο και άλλο να ξέρω ότι μένω στον τάδε, ότι είμαι σπίτι του, ότι μπορώ να δω το προφίλ του, μπορώ να δω τα ενδιαφέροντά του, τη φωτογραφία του, να δω κριτικές, να δω τα πάντα, το θεωρώ πολύ πιο άμεσο και πολύ πιο όμορφο. Τώρα, αν ανησυχείτε για το πόσο θα σας αρέσει το σπίτι που θα πάτε, διαβάστε προσεκτικά τις κριτικές. Στις κριτικές μπορείτε να δείτε πολλά στοιχεία, εννοείται πως κάποιες φορές κάποιος μπορεί να μην πει τόσο τα αρνητικά και να τα καλύψει, αλλά μπορείτε να διαβάσετε στην κριτική να καταλάβετε αν υπήρχε κάτι αρνητικό, δηλαδή αν κάποιος λέει θα προτιμούσα το μπάνιο σου να ήταν λίγο πιο προσεγμένο, καταλαβαίνεις λίγο ότι το μπάνιο δεν ήταν και τόσο καλό. Αλλά και πάλι δεν πας εκεί να μείνεις μια ζωή, οπότε αν θέλεις κάτι φτηνό, λογικά θα αναγκαστείς να μείνεις κάπου που δεν είναι και τόσο ωραία. Αυτά λοιπόν από μένα. Δοκιμάστε το Airbnb αν θέλετε να δείτε κάτι εναλλακτικό. Πιστεύω ότι είναι ό,τι καλύτερότερο και χαίρομαι που τελευταία το δοκιμάζουν όλο και περισσότεροι άνθρωποι. Χαίρομαι που μπήκε στην Ελλάδα δυναμικά, αν και αυτό σημαίνει ότι πλέον φορολογούνται όλοι που το κάνουν και φορολογούνται νομίζω με 25%, δεν ξέρω. Γενικά δεν ξέρω πόσο φορολογούνται οι τουριστικές κατοικίες. Τέλος πάντων, αυτά από μένα. Αν ωστόσο θέλετε να ταξιδέψετε τελείως δωρεάν, μπορείτε να κάνετε couchsurfing. Επίσης θα έχω το link από κάτω. Not sponsored again. Και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε δείτε προηγούμενα βίντεό μου. Κάντε subscribe αν θέλετε, κάντε like και μην ξεχάσετε τον εκπληκτικό κωδικό που θα έχω από κάτω ώστε να έχετε έκπτωση στο επόμενο σας ταξίδι σε δωμάτια Airbnb. Πολλά φιλάκια!